κρίσιμα ζητήματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί την αυθυπέρβασή μας και να βρούμε κοινούς τόπους και να ιάνουμε αδυναμίες που υπάρχουν αλλά και που προϋπήρξαν για να μπορέσουμε πραγματικά σε ένα τέτοιο πνεύμα να υπερασπιστούμε την πατρίδα σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια δύσκολη γεωστρατηγική συγκυρία όπου από τη μία πλευρά υπάρχει ένας ακήρυκτος σχεδόν παγκόσμιος πόλεμος με εμπλοκή όλων σχεδόν των μεγάλων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή και από την άλλη πλευρά μια Ευρώπη ουσιαστικά αμήχανη και ανήμπορη να αντιμετωπίσει η ίδια την κρίση. Όταν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια Ευρώπη των 580 εκατομμυρίων αδυνατεί να αντιμετωπίσει 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, χρεώνουμε αδυναμίες στην ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση στον Πειραιά και στην Ιδωμένη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε και έχουμε φαίνεται επιλεκτική μνήμη στα καλά χρόνια, στα πλούσια χρόνια που ζούσε η Ελλάδα. Ξεχάσατε την υπόθεση των παιδιών των φαναριών? Την ξεχάσατε? Την ξεχάσατε την εικόνα που είχε η Ελλάδα περί την Ομόνοια? Δεν την ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Και έρχεστε τώρα και κλαθμυρίζετε για την υπόθεση του Πειραιά στο λιμάνι και της Ιδωμένης. Και εδώ απίθμενη υποκρισία. Γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από μία ελπίδα. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ από οποιαδήποτε φαινόμενα μεταναστών, είτε παρανόμων είτε νομίμων, με διάφορες προσπάθειες που είχαν γίνει λαθεμένες από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είχαν κατακλείσει την Ελλάδα. Την είχαν κατακλείσει την Ελλάδα. Όλα τα έγγραφά σας ως κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια μιλούν για 501 εκατομμύριο παράνομους μετανάστες. Και τώρα εγκαλείται μια κυβέρνηση για τις 52.000 ανθρώπους που σήμερα είναι εδώ και οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Το ξανατονίζω. Έρχονται από την ελπίδα να βρεθούν στην Ευρώπη. Και αντί να καταγγέλλετε την Ευρώπη των κλειστών συνόρων, γιατί δεν μπήκαμε στην Ευρώπη για να είμαστε σε μια Ευρώπη των κλειστών συνόρων, ξέρετε πολύ καλά ποιες ήταν οι συνθήκες και τι όριζαν για να μπούμε στην Ευρώπη. Και όμως, αντί να καταγγέλλεται η Ευρώπη όχι μόνο για τη λογική, την εθνικιστική που υπονομεύει το ευρωπαϊκό όραμα στο οποίο πιστεύουμε οι περισσότεροι, αυτή η πολιτική επιλογή των κλειστών συνόρων και η πολιτική του αφυπνιζόμενου εθνικισμού τον οποίο πλήρωσε η Ευρώπη με πολύ αίμα στα παρελθόντα χρόνια, αντί να την καταγγέλλεται για τις δεσμεύσεις που τήρησε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη στον αριθμό των στελεχών της Frontex, στα πλοία τα μικρά που έπρεπε να μας στείλει τα ταχύπλα για το λιμενικό, που τήρησε τις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση. Ρωτή, δεν άκουσα έναν από τους λαλίστατους κυρίους συναδέλφους να μιλήσει για την υποχρέωση της Ευρώπης, για την ελληματική της συμπεριφορά στη δέσμευσή της για την μετεγκατάσταση 60.000 ανθρώπων στην Ευρώπη. Για τις ΜΚΟ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κατεβήκατε από παρθενογέννηση. Οι ΜΚΟ δεν έγιναν τώρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει με τις ΜΚΟ τα τελευταία 15 χρόνια και πόσο ελληνικό χρήμα, δεν μιλάω για ευρωπαϊκό, μιλάω για ελληνικό χρήμα, κατασπαταλήθηκε χωρίς κανέναν έλεγχο. Και τι κάνατε όταν καταθέσαμε ως αξιωματική αντιπολίτευση ολόκληρη επερώτηση με τεκμηριωμένα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ?
Θα είμαστε λοιπόν ειλικρινείς μεταξύ μας. Σήμερα λοιπόν με αυτό το νομοθέτημα επιχειρούμε πρώτον να υπάρξει μια καταγραφή. Δεύτερον, να δούμε αν αυτές είναι πιστοποιημένες. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα πλαίσιο ώστε να ξέρουμε το ρόλο που έχουν όποιες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τι χρήματα παίρνουν και αν πραγματικά θα κάνουν αυτό που κάναμε ως Υπουργείο Υγείας, να υποχρεούνται να απευθύνονται στις περιφέρειες και να έχουν την συνένεση των περιφερειών στη διαδικασία αυτή. Υπάρχει επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ζήτημα που έχει να κάνει με αυτό που λέμε είναι η Τουρκία χώρα ασφαλούς διέλευσης. Τι κάνει το νομοσχέδιο? Ορίζει τα κριτήρια. Και εδώ πλέον προκαλείται, αν θέλετε με την καλή έννοια, η Τουρκία να πάρει την ευκαιρία και να πει ότι ναι, είμαι τρίτη χώρα ασφαλούς διέλευσης εφόσον θα τηρήσει τα κριτήρια όλα αυτά. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα κρίσιμο ζήτημα, γιατί σας ακούω πάλι να μιλάτε ότι είχατε κάνει αυτό, ότι είχατε κάνει εκεί. Τι κάνατε για να χρηματοδοτείτε η αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των προηγούμενων κυβερνήσεων από προγράμματα ευρωπαϊκά για αυτά τα ζητήματα? Πού είναι η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού? Πέστε μου λοιπόν έναν κανονισμό, εσείς που χειριστήκατε πολύ καλύτερα τα πράγματα και είσαστε πολύ ικανοί, τόσο ικανοί που η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ουσιαστικά θα σηκώσει και σηκώνει σημαντικότατο βάρος και οφείλει κανείς να το αναγνωρίσει αυτό, να μπορέσουμε πραγματικά να χρηματοδοτηθεί όπως πολύ εύκολα χρηματοδοτούνται οι ΜΚΟ. Ασυνόδευτα, δεν σας άκουσα να πείτε κάτι, γιατί πραγματικά έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, ένας καλός συντονισμός και σήμερα δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα το ζήτημα αυτό. Περίθαλψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προς τιμή της χώρας, όχι της κυβέρνησης, της χώρας και του ελληνικού λαού, ο οποίος στη συντριπτική του πλειοψηφία, κουβαλώντας την ιστορία και τον πολιτισμό, εκπέμπει ανθρωπισμό απέναντι σε αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Πέρασαν από την Ελλάδα 1 εκατομμύριο, λέμε, άνθρωποι. Άνοιξε μυτή. Ακόμα και αυτοί στα άτυπα κέντρα του Πειραιά και της Ιδωμένης, άνοιξε μυτή. Αυτό δεν οφείλεται στην ελληνική αστυνομία? Δεν οφείλεται στο σύστημα περίθαλψης που υπάρχει και που προστατεύει και τα παιδιά αυτά, τα οποία τώρα μπαίνουν και σε μια διαδικασία ιδιαίτερης φροντίδας, τα παιδιά τους, των ανθρώπων αυτών? Και έρχεστε εδώ στο βωμό μικροκομματικών συμφερόντων να μιλάτε για επιδημίες που δεν υπάρχουν, σε μια χώρα που ετοιμάζεται να δεχτεί 28-30 εκατομμύρια τουρίστες? Ούτε αυτό δεν σας απασχολεί? Αυτός είναι δηλαδή ο πατριωτισμός που μας διακατέχει όλους? Να πούμε οτιδήποτε ρήματα άρρητα προκειμένου να πούμε κάτι για να εγκαλέσουμε την κυβέρνηση? Τίποτα δεν έγινε καλό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είδατε κανένα πρόσφυγα στο δρόμο, πεταμένο, νηστικό? Αυτά δεν τα έκανε η κυβέρνηση, δεν τα έκανε ο ελληνικός λαός? Καλά δεν θέλετε να τα χρεώσουμε στην κυβέρνηση? Απαξιώνετε και την προσφορά ενός λαού ο οποίος πραγματικά, των παιδιών μας, που λέγαμε ότι είναι τα παιδιά των καφετεριών, που σηκώθηκαν τις καφετέριες και τρέχουν και συμπαρίστανται και διαβάζουν τα παιδιά και τους μιλούν και τους κάνουν παρέα. Αυτό λοιπόν είναι λίγη προσφορά? Την αγνοείτε, την αγνοούμε και ερχόμαστε εδώ με εύκολο τρόπο, με αβασάνιστο και ανέξοδο τρόπο, μόνο να καταγγείλουμε? Τίποτε άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η αρχαία σκέψη εφεύρε μια μεγάλη σύλληψη. Μέτρων άριστον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.